Ακόμη πιο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη των οδηγών η εταιρεία που διαχειρίζεται τα διόδια στο τμήμα Αράχες Κλειδί της ΠΑΘΕ, καθώς ετοιμάζεται για νέες αυξήσεις της τάξης του 33% από τον επόμενο μήνα. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο δεν αρκέστηκε στη συνεχής αυξήση των τιμών των διοδίων λόγω των απανωτών αυξήσεων του ΦΠΑ, αλλά εκμεταλλευόμενη τα όσα προκύπτουν από την αποικιοκρατική σύμβαση που έχει υπογράψει με τον τότε Υπουργό Πεχοδέ Γιώργο Σουφλιά, θα δώσει ένα ακόμη χτύπημα στους πολίτες, οι οποίοι έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό της αγοραστικής τους δύναμης τον τελευταίο χρόνο. Την Κυριακή που μας πέρασε έγινε μια νέα, την ονομάζουν τιμή αριθμική αναπροσαρμογή. Το μέσο κόστος αύξησης είναι από 4 έως 7% ανάλογα το σταθμό, μιλώντας για τους αυτοκινητόδρομους Αιγαίου. Αυτή η δεύτερη αύξηση σχετίζεται με την πρόοδο εκτέλεση των έργων. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα φτάσει περίπου τα 4 ευρώ το μοσοχώρι, λεπτοκαριά κτλ. Είναι σχεδόν αδύνατον να υπομισθεί κανείς από εμάς που ταξιδεύει, κυκλοφορεί, οδηγεί στο δρόμο αυτό το κόστος. Μετά και τις νέες αυξήσεις, το κόστος μετάβασης ενός οδηγού στην Αθήνα με επιστροφή θα είναι μόνο για διόδια 30 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τη Θεσσαλονίκη θα ξεπεράσει τα 32 ευρώ. Εκτιμάται ότι μέσα σε 1,5 χρόνο το κόστος των διοδίων έχει αυξηθεί κατά 80%. Είναι αδύνατον, πλήρως αδύνατον, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αγρότες και οι μικροί και οι φτωχοί επαγγελματίες να πληρώσουν αυτό το δυσβάστακτο κόστος, λαμβάνοντας και υπόψη ότι η βενζίνη έχει πετάξει και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μας συνεχώς υποβαθμίζονται. Οι εταιρείες παίρνουν τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, εμείς παίρνουμε τιμαριθμικές υποτιμήσεις στη ζωή μας. Οι επιτροπές πολιτών κατά των διοδίων ετοιμάζονται για νέες δυναμικές κινητοποίησεις και προγραμματίζουν ανοιχτή συνέλευση την προσεχή Κυριακή στο πολιτιστικό κέντρο του Αλμυρού. Το κίνημα γιγαντώνεται. Το αποδείξαμε αυτό στις 9 του μήνα, ότι παρόλη την τρομοκρατία, ότι θα μας στείλουν μπιλετάκια, ότι θα μας πάνε από εδώ, θα μας πάνε από εκεί, θα μας φωτογραφίζουν. Θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι περισσότερος κόσμος συστρατεύθηκε στο κίνημα, που σημαίνει ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση καινούρια, τουλάχιστον για εμάς που αγωνιζόμαστε πάνω από 14 μήνες.